Έχω κοντά μου την προπονήτρια του Πήγασου Θριασίου, την Αθηνά Ρεντούμη. Αθηνά, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής του Γυναικείου σε λίγες μέρες. Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία της ΕΠΟ για την κλήρωση της Α κατηγορίας. Ήσασταν όμως κι εσείς. Δεν ξέρω, σαν παρατηρήτρια ή για κάποιον άλλο λόγο. Όχι, είχαμε έρθει μια επιτροπή από το γυναικείο ποδόσφαιρο από την Β' Εθνική, κάποιες ομάδες για να εκθέσουμε κάποια θέματα στον κύριο Χατζησαρόγλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Είναι ακόμα. Λίγο για το διαχωρισμό των ομίλων, λίγο για το οικονομικό θέμα που είναι μείζον πρόβλημα, φαντάζομαι, για όλες τις ομάδες. Και είχαμε μια συζήτηση η οποία δυστυχώς δεν οδήγησε κάπου. Γι' αυτό λόγο παρευρεθήκαμε και είδαμε και την κλήρωση της Α γυναικών. Άρα λοιπόν, σαν πρώτο νόημα, τι μπορούμε να πούμε τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ποια είναι τα προβλήματα που το ταλανίζουν και ίσως βρίσκεται σε καλό δρόμο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, βλέπουμε εμείς απ' έξω παρατηρητές, όλο και περισσότεροι το προσεγγίζουν, αλλά γίνεται σωστή δουλειά. Επίσης, και αυτό που ανέφερα και στην αρχή, να μας πείτε ίσως και ποια προβλήματα το ταλανίζουν αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι πρόβλημα όντως για όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι και οι τρεις κατηγορίες, και η Α και η Β και η Γ, απαρτίζονται πλέον από πολλά σωματεία. Έχουν γίνει 103 ομάδες όλη την Ελλάδα, που ήμασταν κάποια στιγμή 50-60 και η Γ έχει φτάσει σε 8 ομίλους. Νομίζω 50 ομάδες είναι στη Γ, με αποτέλεσμα να είναι πολλά νησιά. Οπότε και η Αθήνα θα αναγκάζεται να πέσει με ομάδες που είναι εκτός επαρχίες σε νησιά. Οπότε το οικονομικό θεωρώ είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις κατηγορίες. Και η Α Εθνική έχει το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και η Β είναι χωρισμένη σε 4 ομίλους, στον όμιλο που μάλλον θα πέσουμε εμείς ή στη Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο αγκάθι είναι το οικονομικό θέμα. Που αφορά δηλαδή τις διοικήσεις, το να μεταβούν σε νησιά, δηλαδή σε έξοδα που είναι πραγματικά πάρα πολύ. Έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Η Ομοσπονδία προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι έχουν γίνει κάποιες μικρές μειώσεις σε σχέση με πέρσι, λίγο στη διαιτησία και λίγο στο κομμάτι το διπορικό. Είτε αυτό είναι μετακίνηση με πούλμαν στο χιλιόμετρο που λέμε, είτε είναι στο κομμάτι των νησιών. Αυτό το είδαμε και ορατά, γιατί πολλές ομάδες που ήταν στη Β αναγκαστήκαν να πέσουν στη Γ από δική τους, με δική τους πρωτοβουλία λόγω οικονομικού, και γι' αυτό το λόγο ακόμα η Β δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει γίνει και κατανομή των ομίλων. Με αποτέλεσμα, νομίζω, 6-7 ομάδες να δηλώσαν από μόνες τους παρέτηση ουσιαστικά και να έχουν ανέβει οι δεύτεροι αθλητές, οι τετραθλητές της Γ Εθνικής. Καθαρά λόγος οικονομικός. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Γήπεδα υπάρχουν, τα κορίτσια ενδιαφέρονται, τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Γήπεδα, εντάξει, αλήθεια ότι δεν υπάρχουν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα το κομμάτι το γηπεδικό, θα μπορούσαν να είναι καλύτερες οι ακαδημίες στο Λυκανοπαίδιο και της Αττικής και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι στην επαρχία τα γήπεδα είναι καλύτερα, υπάρχει μεγαλύτερη πληρότητα γηπεδικού χώρου. Δεν ξέρω τώρα τους λόγους, ίσως οι ομάδες να είναι λιγότερες. Στην Αθήνα και στο Λυκανοπαίδιο της Αττικής, όπως είμαστε εμείς, υπάρχει μεγάλο όγκος ομάδων αντρών. Με αποτέλεσμα τα γηπεδικοί χώροι να είναι ελάχιστοι και οι ακαδημίες να δουλεύουν σε μικρούς χώρους και οι γυναικές ομάδες να δουλεύουν σε μισό γήπεδο ακόμα και σε λιγότερο χώρο. Με αποτέλεσμα να μην γίνεται και η σωστή δουλειά. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και αυτό που είπες, είναι και οι παιδικοί χώροι και η πολιτεία δεν βοηθάει πάρα πολύ το γυναικείο αθλητισμό. Πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε τις επιτυχίες που έχουν κάνει οι εθνικές δυνανίδων και κορασίδων τα τελευταία 2 χρόνια, ίσως αυτό θεωρείται υλικά πως ανάπτυξη. Φανταστείτε να είχαν καλύτερους χώρους και οικονομικούς οι αθλήτριες, να είχαν και καλύτερους γηπαιδικούς χώρους και καλύτερα γενικά ανέσεις, θεωρώ ότι ήταν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Στο γυναικείο, στην εβδομάδα, στην Εθνική Γυναικών, επειδή πιθανόν οι άλλες χώρες που λαμβάνουν μέρος είναι σε περισσότερο επίπεδο, οι επιτυχίες είναι λιγότερο σε σχέση με τις εθνικές ομάδες των υποδομών. Αυτό είναι μια επιτυχία που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Κατά τα άλλα, τα προβλήματα με τα γηπεδικά, τα οικονομικά, τα προεδικητικά και γενικά ότι οι αθλητές είναι καθαρά ερασιτέχνητες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν τις προπονήσεις και την προετοιμασία που θα ήθελα να έχουν όταν βάζουν προτεραιότητα τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τις πανελλήνιες και τις κοπέλες μεγάλες στο εργασιακό κομμάτι. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και τις χώρες γενικά παγκοσμίως. Τώρα για την ομάδα, τι μπορούμε να πούμε. Ποιοι είναι οι στόχοι, τι δουλειά γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, είναι η γυναική ομάδα που απαρτίζεται από 20 αθλήτριες μέσω όρο χαμηλή εμβέλεια 15-16 χρόνων. Έχουμε ανεβάσει πολλά μικρά γιατί και για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους να προβάλλουμε το ακαδημαϊκό ποδόσφαιρο στη γυναική ομάδα. Έχουμε 6-7 κοπέλες που είναι μεγαλύτερες ηλικιακά.
Είμαστε στην Πιτεθνική 4-5 χρόνια, μια δυνατή ομάδα θεωρώ εγώ μέσα στην τριάδα που τερματίζουμε. Από εκεί πέρα στόχος είναι να ανέβουμε παιδιά από τις ακαδημίες. Έχουμε δύο τμήματα υποδομών, ένα τμήμα κορασίδων και ένα παγκορασίδων, από 7 μέχρι 13-14 χρόνων. Είναι γύρω στα 25 κοριτσάκια. Θέλουμε να τα αναπτύξουμε. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τον αριθμό γιατί θεωρούμε ότι είναι μικρός. Κάνουμε κάποιες ενέργειες και η διοίκηση μέσα από τα σχολεία να μπορέσουμε να προβάλλουμε το γυναικείο αθλητισμό και στην Ελευσίνα αλλά και γενικά. Και το γυναικείο εντάξει έχει μια καλή πορεία. Λόγω οικονομικού δεν μπορούμε να δώσουμε βάρος μεταγραφικό για κάτι παραπάνω. Είμαστε ευχαριστημένοι έτσι που δουλεύουμε με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε. Ο κόσμος εκεί ασχολείται καθόλου με την ομάδα? Εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Θα μπορούσαν να είναι και οι φορείς τοπικοί πιο δυνατοί. Να είχαν μεγαλύτερη δηλαδή δύναμη σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό και την παρουσία του. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δεν είμαστε αχαριστοί. Ναι, έχουμε γηπεδικούς χώρους που μας παραχωρούν με όλα τα προβλήματα που προαναφέραμε. Έχουμε κάποια επιδότηση που μας δίνει η Δημοτική Αρχή. Σίγουρα όμως δεν φτάνει. Όταν και η Ομοσπονδία δεν καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του οικονομικού, καλύπτει ένα μέρος. Και ψάχνεις να βρεις φορείς χορηγιών, χορηγούς για να μπορέσεις να καλύψεις έναν όγκο που έχει μια ομάδα, όπως είναι η κατηγορία δικιά μας, που είναι στην Πιτεθνική και έχει έναν όγκο ταξιδιών πολύ μεγάλο. Είναι οι προπονητές, είναι τα παιδιά, τα διπορικά τους, είναι οι γιατροί, είναι τα καθημερινά έξοδα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κόσμος του Θριασίου να βοηθήσει καλύ, περισσότερο και σαν δημοτική αρχή, αλλά και σαν αυτό που λες παρουσία, είτε να είχαμε πέσει κάποιο στο γήπεδο, είτε με κάποια μορφή κάποιων ανθρώπων να ήταν κοντά μας και να μας βοηθάγανε με κάποιες μορφές με κάποιο τρόπο χορηγιών. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που στηρίζουν τοπικιστές, υπάρχει και το κομμάτι του Δήμου που στηρίζει οικονομικά και γηπεδικά, αλλά πιστεύω ότι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάτι παραπάνω θέλει προβολή για να μπορέσει να το μάθει και ο κόσμος της Ελευσίνας το γυναικείο ποδόσφαιρο, για να μπορεί και να έρθει και σαν συμμετοχή και να αφήσει και τα λεφτά του με την καλή την έννοια, το λέω, γιατί έχοντας κόσμο και γνωριμίες, θεωρώ ότι και παιδάκια περισσότερο θα μαζέψεις, αλλά και περισσότερο κόσμο θα έχεις στην ομάδα. Και αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε και καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελευσίνα. Εγώ νομίζω είναι αναπτυσσόμενο το κομμάτι του γυναικείου. Όλο και περισσότερα κορίτσια ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι θετικό. Οπότε πιστεύω σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, ξέρουμε την κακή νοοτροπία που υπάρχει και γενικά ξέρουμε ότι ίσως χρειαζόμαστε και λίγο χρόνο περισσότερο για να γίνουν κάποια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι βήμα-βήμα το γυναικείο ποδόσφαιρο θα πηγαίνει προς το καλύτερο. Θέλω να πιστεύω εγώ. Τώρα θα δούμε. Μακάρι να αναπτυχθεί και άλλο, όπως η διενοχή αναφέραμε από τις εθνικές ομάδες των ακαδημιών μας, έχει διακρίσεις και αυτό είναι πραγματικά ένα πράγμα που δεν μπορώ να μην αναφέρω και είναι επιτυχία και συγχαρητήρια στους ομοσπονδιακούς που το έχουν καταφέρει αυτό. Θέλουμε όμως να αναπτυχθούν και τα άλλα. Θέλουμε να αναπτυχθούμε και το γυναικείο, θέλουμε να αναπτυχθούμε και γενικά όλο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μέσα από αυτές τις επιτυχίες να αρχίσουν αυτό που λες και παιδάκια περισσότερα να μπουν στον χώρο και περισσότεροι φορείς να ασχοληθούν πιο ενεργά και η ομοσπονδία και γενικά οι τοπικοί φορείς όλων των ομάδων. Και να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή. Ακόμα και αυτό που γίνεται τώρα, με μια συνέντευξη, να γραφτεί κάτι, ίσως αργότερα κάποια, έστω ένα κανάλι, να προβάλλει λίγο το χώρο μας, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτό θα φέρει περισσότερα παιδιά και θα φέρει και μεγαλύτερη εφημερία στο κομμάτι του.